Στο Open και στην Αναστασία Αργυριάδου μιλά απόψε η εκπαιδευτικός που εμφανίζεται να δέχεται φραστική επίθεση από ένα μαθητή επάλτη της Θεσσαλονίκης στο βίντεο που είναι γνωστό, έχει γίνει πια viral τις τελευταίες ημέρες. Είμαι εκπαιδευτικός και η δουλειά μου είναι να δείχνω το δρόμο, λέει λοιπόν μεταξύ άλλων για την ψυχραιμία της. Ενώ όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό συνέβη πριν από έναν χρόνο και ο μαθητής αποβλήθηκε. Κάτι που όμως προφανώς αγνοούσε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, που έσπευσε να δηλώσει ότι γίνεται έρευνα. Μαθητής της πρώτης λυκείου σε ΕΠΑΛ της Δυτικής Θεσσαλονίκης επιτίθεται με χυδαίες εκφράσεις εναντίον της καθηγητριάς του. Απαιτεί με απίστευτο τρόπο τη διαγραφή μιας απουσίας του. Σε έξαλλη κατάσταση βγαίνει από την αίθουσα, χτυπάει με δύναμη την πόρτα, αλλά επιστρέφει στην τάξη για να συνεχίσει τον εκφοβισμό στην καθηγήτρια. Το βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες στο γύρο του διαδικτύου καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2019, ενώ άγνωστο παραμένει ακόμα γιατί κάποιος θέλησε να το δημοσιοποιήσει ένα χρόνο μετά. Είναι ωστόσο ενδεικτικό μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης που φαίνεται να επικρατεί στα επαγγελματικά λύκεια. Με τη συγκεκριμένη καθηγήτρια στο παρελθόν υπήρχαν και άλλα θέματα. Η συμπεριφορά του παιδιού δεν ήταν και η πιο κατάλληλη προς τον καθηγητή. Η καθηγήτρια του ΕΠΑΛ μέσω του Open δίνει τη δική της απάντηση για αυτό το απίστευτο περιστατικό και την ψυχραιμία την οποία επιδεικνύει στο επίμαχο βίντεο. Με τα παιδιά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε μια αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είμαστε σαν σε εκκλησία. Όμως, ακόμη και αν τα παιδιά δεν τηρούν ησυχία μέσα στην τάξη, εγώ πρέπει να είμαι ψύχρεμη. Είμαι εκπαιδευτικός, δείχνω το δρόμο. Δεν μπορεί εγώ που δείχνω τον σωστό δρόμο να παραβιάζω κανόνες και αρχές. Για τα υπόλοιπα θα ενημερώσω και θα ενημερωθώ από τους αρμόδιους φορείς για το πώς θα κινηθώ. Το βίντεο με την εξοργιστική συμπεριφορά του μαθητή, μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, προκάλεσε την αντίδραση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Περιστατικά βίας κάθε μορφής δεν έχουν θέση στα σχολεία μας. Το βίντεο διερευνάται ήδη αρμοδίως ώστε να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά του. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, το σχολείο είχε κάνει τα προβλεπόμενα όταν συνέβη το περιστατικό και ο μαθητής τιμωρήθηκε με αποβολή για τη συμπεριφορά του. Ο μαθητής είχε πάρει την ποινή του από τον διευθυντή λόγω του ότι φώναζε στην καθηγήτρια. Θα το διερευνήσουμε, γιατί ανεξάρτητα από το αν έγινε πριν από ένα χρόνο, όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα υγιές σχολείο, τέτοιες συμπεριφορές είναι επιτρέπτερες. Με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διερευνάται ποιος ανήρξε το βίντεο στο διαδίκτυο ένα χρόνο μετά το σοκαριστικό συμβάν.